Έχουμε τοποθετηθεί ανελητικά και με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του κόμματός μας και με την εισηγήτριά μας και τον ομιλητή. Θέλουμε να πούμε χωρίς ίχνος έπαρσης ότι είμαστε περήφανοι σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας γιατί δεν σταματήσαμε ποτέ, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες όπου τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, να εγείρουμε συνέχεια το θέμα των γερμανικών επαναρθώσεων και αποζημιώσεων. Όταν κάποιοι άλλοι έκαναν την πάπια κοινώς. Και σήμερα έρχονται να κάνουν κριτική και σχολιάζουν κιόλας και δεν ακούν. Επίσης, είμαστε υπερήφανοι γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν ο αιμοδότης της Εθνικής Αντίστασης, ήταν εκείνοι οι κομμουνιστές που τους παρέδωσε το καθεστώς Μεταξά στους Γερμανούς που δραπέτευσαν και δημιούργησαν τη μεγάλη εποπία της Εθνικής Αντίστασης, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ της ΕΠΟΝ. Και έρχονται σε αυτή την αίθουσα οι δολοφόνοι εγκληματίες, φασίστες της Χρυσής Αυγής, με θράσος να μιλήσουν για γερμανικές αποζημιώσεις. Λένε, ο λαός λέει ότι είναι θρασίμια. Γιατί ειλικρινά, εάν έκφραζαν αυτό που πιστεύουν, αυτό που θα ζητούσαν είναι να δώσει ο ελληνικός λαός αποζημιώσεις για τις φθορές που προκάλεσε, για τις δολοφονίες, τις απώλειες γερμανών στρατιωτών. Αυτό θα ζητούσαν. Αν είχαν το θάρρος, αλλά είναι κότες, όπως λέει ο λαός. Γιατί ενώ δηλώνουν ότι είναι η γενιά των ηττημένων του 1945, ο Μιχαλονιάκος το έχει πει και έχει ξεφτυλιστεί, γιατί πήγε να το διαψεύσει μετά. Ο Μιχαλονιάκος το είπε, ενώ δηλώνουν όλα αυτά, δεν έχουν το θάρρος και έρχονται εδώ και μας κουνάν το δάχτυλο. Ποιοι άραγε οι απόγονοι των συνεργατών των Ναζί, των ταγματασφαλιστών, οι οποίοι φωτογραφίζονταν δίπλα σε κρεμασμένους Έλληνες, οι απόγονοι εκείνων που έγραψαν «Απόλυε η μέτερη εις Γερμανός στρατιώτης», οι απόγονοι εκείνων που ορκίζονταν πίστη στο Χίτλερ. Και για να μην το αρνηθούν, ποιο ήταν το βασικό σύνθημά τους? Δόξα και τιμή στους Χίτες και τους ταγματασφαλίτες. Αυτοί λοιπόν, οι συνεργάτες των Γερμανών, αυτοί που στήριξαν τους μαυραγωρίτες που έγιναν ζάπλουτοι μετά, δεν θέλω να αναφερθώ στο τι ακολούθησε, αυτοί που έβγαζαν δόντια από εκτελεσμένους και τα πουλούσαν, αυτοί που εκβίαζαν οικογένειες ολόκληρες γιατί ήταν συνεργάτες της ειδικής ασφάλειας και ξέρουμε η Μέρνιν εδώ δίπλα είναι και έπαιρναν περιουσίες ολόκληρες. Αυτοί που έχουν σβάστηκες στα μπράτσα τους, αυτοί τολμούν να εγκαλούν το ΚΚΕ. Εμείς δώσαμε πολύ αίμα. Πάρα πολύ σαν κόμμα, όχι μόνο εμείς. Και άλλοι από τον ελληνικό λαό ευρύτεροι. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και δεν δεχόμαστε τίποτα. Και είμαστε έτοιμοι να το ξανακάνουμε ανά πάσα στιγμή για να συντριβεί ο φασισμός, που είναι η πιο σκληρή μορφή εξουσίας του κεφαλαίου. 74 χρόνια λοιπόν δεν έχει λυθεί το θέμα των αποζημιώσεων. Γιατί άραγε? Ήταν νομικό? Όχι, καθαρά πολιτικό. Η εξήγησή του, για να πάμε βαθύτερα, μπορεί να δοθεί και για την Ελλάδα, γιατί οι περισσότερες χώρες που πήραν αποζημιώσεις ήταν σοσιαλιστικές χώρες, είναι για το τι συνέβη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί ο φασισμός, ό,τι και να λένε, είναι γέννημα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Είναι γνήσιο τέκνο του. Είναι η πιο ακραία μορφή της εξουσίας του κεφαλαίου. Και αυτό υποδείχθηκε ιστορικά. Ποιος παρέδωσε την εξουσία στο Χίτλερ? Έγινε σύσκεψη των μεγαλύτερων βιομηχανιών. Siemens, Krupp, Thyssen κλπ. Κλπ. Και αποφάσισαν Χίτλερ. Έγινε σύσκεψη πριν να παραδοθεί, πριν να δώσουν την εντολή στο Χίντεμπουργκ, όλων των τραπεζικών ομίλων της Γερμανίας. Και αποφάσισαν Χίτλερ. Γιατί? Γιατί πίστευαν ότι μπορεί να διεξάγει τον πόλεμο για να υπάρχει αναδιανομή των αγορών που είχαν χαθεί τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε όφελος του γερμανικού κεφαλαίου. Ποιος αρνήθηκε το αντιφασιστικό μέτωπο που πρότεινε το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας? Οι σοσιαλδημοκράτες. Η σημερινή σας προοδευτική, γιατί απόγονοι είναι, το προοδευτικό μέτωπο που στείνεται.
Τι έκαναν οι σύμμαχοι? Συμφωνία του Μονάχου. Παρέδωσε. Οι σύμμαχοι εννοώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, καπιταλιστικές χώρες. Παρέδωσαν τη Τσεχοσλοβακία μαχητή. Και μετά κατηγορούσαν και τη Σοβιετική Ένωση. Τι έκαναν άλλο? Τροφοδοτούσαν σε όλο το διάστημα, ακόμα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, τα αμερικάνικα μονοπόλια, τη γερμανική βιομηχανία. Ναι ή όχι? Παρασημοφόρησε ο Φόρντ το Χίτλερ, ναι ή όχι? Τον παρασημοφόρησε. Γιατί? Γιατί πιστεύανε ότι θα συντρίψει την Σοβιετική Ένωση. Ο πόλεμος τέλειωσε. Τι συνέβη μετά τον πόλεμο? Έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης νούμερο 1 με τους στρατιωτικούς. Πάρθηκαν αποφάσεις με σκληρή αντιπαράθεση Αμερικάνων και Σοβιετικών για το αν είχαν ευθύνη ή όχι οι εγκληματίες των SS και του Χιτλερικού στρατού. Έγινε και δεύτερη, που δεν τη γνωρίζει ο κόσμος, ούτε η νεολαία, και δεν διδάσκεται η κυρία Γαβρόγλου και κύριοι υπόλοιποι στα σχολεία. Η δεύτερη ήταν των βιομηχάνων που στήριξαν το Χίτλερ, η οποία διακόπηκε και σταμάτησε με βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τι άλλο έγινε το 1944 στις αρχές, πριν τελειώσει ο πόλεμος? Συμφωνία Ντάλλες, Άλαν Ντάλλες, ο αρχηγός της μετέπειτα CIA, ο SS τότε. Με ποιον? Με τον Μίλλερ, τον αρχηγό της Γκεστάπο. Τι έλεγε η συμφωνία? Θα μας παραδώσετε το καταστροφικό δίκαιο που έχετε κάνει η Σοβιετική Ένωση και θα φυγαδέψουμε τους εγκληματίες, όπερ και έγινε. Τι άλλο έγινε μετά? 1949 ιδρύεται το ΝΑΤΟ. 260 στρατηγοί του Χίτλερ πέρασαν κατευθείαν στο ΝΑΤΟ και έγιναν ανώτατα στελέχη και οδηγητής της Ευρώπης. Το 1960 υπηρετούσαν 160 στρατηγοί που είχαν καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου. Αυτοί ήταν γενικά οι πολιτικοί λόγοι που υπαγόρευσαν να μην μιλάνε κυβερνήσεις και να μην διεκδικούν από την Γερμανία, την οποία την ανέστησαν για τους δικούς τους πολιτικούς λόγους οι υπεραλιστές. Θέλω να κάνω μια αναφορά σε αυτό που... Μπορείτε να κλείσετε, κύριε Παφίλη. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, δεν έχουμε, δύο ομιλητές έχουμε. Παίζεται, λέει, το παιχνίδι. Δύο λεπτά, κύριε Παφίλη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλήθεια. Μάλιστα. Για να δούμε, λοιπόν, τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν λέω παλιά. Θα σας πω το 2000 και μετά. Ούτε πιο πριν. Πρώτον, αλλαγή της 9ης Μάη από μέρα αντιφασιστικής νίκης σε μέρα της Ευρώπης. Να σβήσουμε την αντιφασιστική νίκη. Δεύτερον, εξίσωση του θήτη με τα θύματα. Είναι δυνατόν? 20 εκατομμύρια νεκροί Σοβιετικοί με 5 εκατομμύρια κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή, συντριβή του φασισμού, και να συγκρίνουν Χίτλερ και Στάλιν, που παρεπιπτόντως με χθεσινή δημοσκόπηση έχει 70% δημοτικότητα. Πρώτη φορά στη Ρωσία, τη σημερινή την καπιταλιστική. Τι άλλο? Ψηφίσματα που αθωώνουν έμεσα τον φασισμό. Τι άλλο? Αναγνώριση των Waffen SS στις χώρες τις Βαλτικές σαν αντιστασιακούς. Συντάξεις στους εσεσίτες που δολοφόνησαν 7.000 παιδιά. Και άχνα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίκες και φυλάκιση. Φυλακίστηκε άνθρωπος γιατί χτύπησε περίπολο τον ΕΣΕΣ. Και έκατσε, δεν θυμάμαι, 7-8 χρόνια φυλακή στη Λετωνία. Γιατί τα λέω αυτά? Θα πω κι άλλα. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Εστονίας γιορτάζει τα γενέθλιά του ντυμένος Χίτλερ με το μονόλογο το θεατρικό του Χίτλερ πριν αυτοκτονήσει. Τι άλλο? Το 2006 γιορτάζεται η αντεπανάσταση, λέμε εμείς, στην Ουγγαρία, και ποιος είναι επικεφαλής μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Στρατηγός των SS, συνεργαζόμενος με τους Γερμανούς, και μπαίνει επικεφαλής του εορτασμού της ονομαζόμενης ελευθερίας. Τι άλλο κάνει? Δικαιώνει τους Ουκρανούς φασίστες, του Μπαντέρα, στηρίζει το καθεστώς των φασιστών στην Ουκρανία σήμερα, και σήμερα στείνουν αγάλματα των ναζιστών και γκρεμίζουν αγάλματα των αντιφασιστών. Και ο κύριος Πάετς ήταν εκεί. Κάτι πρέπει να σας λέει αυτό. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις... Παρακαλώ πολύ να κλείσετε, κύριε Παφίλη. Παρακαλώ να κλείσετε. Τελειώνω. Έχω κάνει εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ερωτήσεις για όλα αυτά που σας είπα.
χώρια από την τοποθέτηση που η Γκούε σφύριζε αδιάφορα σε πάρα πολλές. Η απάντηση, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση, δεν μας ενδιαφέρει. Και περιμένετε αλήθεια από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει το αίτημα της αδίκαιο του ελληνικού λαού για γερμανικές αποζημιώσεις? Και κοροϊδεύετε. Περιμένετε προοδευτικό μέτωπο με ποιους? Μα όλοι αυτοί που κάναν όλα αυτό τα εσχρά δικαιώνονται στο φασισμό, ποιοι ήταν? Το Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλδημοκράτες, ένα μέρος της ΓΚΟΕ, όχι όλοι, για να είμαστε αντικειμενικοί, οι φιλελεύθεροι, δηλαδή οι πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ίδια έκαναν. Και μας απάντησε ο Γιούγκερ όταν στείλαμε επιστολή. Ακούστε, δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει για γερμανικές αποζημιώσεις. Ενώ για τη Βενεζουέλα, ενώ για τη Λιβύη, ενώ για την Κούβα, ενώ για ό,τι συμβαίνει στην άκρη του πλανήτη, ακόμα και σε κάποιους καλόγυρους στο Βιετνάμ, έχει αρμοδιότητα. Βγάζει ανακοινώσεις, καταγγέλει κλπ. Κλπ. Επομένως, η εταίροι σας είναι αυτή, και κάτι που θέλω να το πω πολύ καιρό. Καλά, με ποιους θεωρείτε ότι συζητάμε? Με τους κλέφτες? Οι Εγγλέζοι έχουν τον Παρθενώνα και δεν το δίνουν. Και τους είσαι σύμμαχοι. Ευρωπαϊκό όραμα. Οι Γερμανοί έχουν κατακλέψει τον πολιτισμό της Ελλάδας. Και όλες οι κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρατικές κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα χρόνια, ούτε οι κοινοί κλέφτες να ήταν. Δεν τα δίνουν πίσω. Ελληνικός πολιτισμός. Από αυτούς περιμένετε, αυτούς υποστηρίζετε όλοι. Παφίλη, γι' αυτό στις ευρωεκλογές τέλειωσα. Παφίλη, ο λαός μαζί με όλα τα υπόλοιπα να έχει και αυτό. Και όλες οι θεωρίες περί προοδευτικού μετώπου και ακροδεξιάς είναι στον αέρα και αποδεικνύονται με έργα και όχι πράξεις. Γι' αυτό λοιπόν κουκουέ και στο δρόμο ο κόσμος, και να μην χαθεί το παραμύθι των προοδευτικών και των αντιδραστικών εντός εισαγωγικών δυνάμεων, γιατί έχουν την ίδια πολιτική και τις ίδιες αξίες. Σας τους χαρίζουμε τους συμμάχους. Εντάξει. Τους κλέφτες των αρχαιολογικών θησαυρών εκτός των άλλων.